Κατά την διάρκεια της εισήγησής του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος αναφέρθηκε στα μείζωνα εθνικά θέματα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στη Βάρνα και τόνισε. Είναι νομίζω σαφής η ομόθυμη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο και την Κυπριακή ΑΟΣ και είναι επίσης αποφασιστικό το μήνυμα ότι αυτές οι προκλήσεις οφείλουν άμεσα να τερματιστούν. Όσο βέβαια για το σοβαρό ζήτημα των δύο Ελλήνων αξιωματικών, ο κύριος Τζανακόπουλος έκανε λόγο για την τουρκική κολυσιεργία, η οποία ίσως να αποσκοπεί στο να χρησιμοποιηθούν οι δύο στρατιωτικοί ως όργανα διπλωματικής και πολιτικής πίεσης και επισήμανε. Η ελληνική κυβέρνηση ζητά με σαφήνεια από την Τουρκία να ξεκαθαρίσει άμεσα για ποιο λόγο κρατούνται οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί και τους στερεί τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Για ποιο λόγο μετά από ένα σχεδόν μήνα δεν έχουμε καν γνώση των κατηγοριών και για ποιο λόγο επιλέγεται αυτή η τακτική της κολυσιεργίας που καθόλου δεν συμβάλλει στην εξομάλυνση των σχέσεών μας και μια σχέση καλής γειτονίας με τους Τούρκους φίλους μας. Αφήνοντας με τον τρόπο που κατονόμασε τους γείτονες Τούρκους φίλους μας, σκέψεις για την ελληνοτουρκική σχέση αλλά και την διαπραγμάτευση μεταξύ των χωρών. Διευκρίνησε πάντως πως οι πιέσεις που ενδεχομένως θέλει να ασκήσει η Τουρκία δεν αφορούν τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς που έχουν ζητήσει άσυλο στη χώρα μας, αλλά συνδέονται με τις σχέσεις Άγκυρας με τη Δύση και τα προβλήματα που έχει με τους Κούρδους. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν συζητά ανταλλαγή των 8 με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς.